Θεωρητικά θα ήταν πολύ, πολύ καλύτερα τα πράγματα αν ήταν όλε οι ευκαλύπτε γεμάτε από τσιτικά που μπαίνουν στη θάλασσα και ψαρεύουν. Ε. Ή κολυμπάνε ή μετράνε πόση ώρα μπορούν να μείνουν κάτω από το νερό. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Αφορμή για αυτό ήταν. Τώρα θα γίνει λίγο προσωπικό, γιατί αυτό είναι εκδήλωση τη Κινσέρβα, αλλά τι να κάνουμε, είναι και λίγο προσωπικό. Οπότε λίγο οικογένεια είμαστε εδώ πάνω κάτω. Δεν νομίζω ότι έχει πρόβλημα. Αφορμή λοιπόν και αυτό ήταν το ατύχημα του Ιού εδώ, του Θοδωρή, με το φίλο, αγαπημένο φίλο τον Πέτρο, το γιο εδώ τη Δέσπονα και τη Μίτσο, δεν βρίσκω τον Μίτσο, κάπου είναι. Δεν είναι μόνο ο Μίτσο. Λοιπόν, όπου ευτυχώς ήταν ατύχημα και όχι δυστύχημα γιατί ήταν ο Πέτρος. Αυτό όλο το σημερινό θα είχε έτσι ένα πρόσημο χαρά. Αλλά τα πράγματα ήρθαν έτσι ώστε να μην είμαστε και πολύ χαρούμενοι σήμερα, γιατί χτες κινδύνευε ο Χρήστος ο Μαυροειδής, όπου περίπου μια εβδομάδα πριν είχε δείξει με τον Θοδωρή και αυτό μας έχει λίγο τσακίσει, σωστά. Οπότε δεν είμαστε για να γιορτάσουμε απόλυτα εδώ, αλλά είμαστε περισσότερο για να μάθουμε από τους ανθρώπους που μας κάνουν την τιμή να είναι εδώ σήμερα μαζί μας, πώς μπορούμε να απολαμβάνουμε τη θάλασσα με σεβασμό στο ότι δεν βρισκόμαστε στο φυσικό μας περιβάλλον. Θα ξεχάσω σίγουρα κάποιους να ευχαριστήσω, πάντα συμβαίνει, αλλά ας ξεκινήσω αυτό και μπορεί να έρχονται. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τον Δημήτρη που δέχεται όλες τις τρέλες μου κατά καιρούς και βάζει πλάτη με χίλιους δυο τρόπους για να συμβαίνουν όλα αυτά. Μετά ευχαριστώ την Κινσέπ που είναι εδώ ή όσους μπόρεσαν να πάνε περιπτώσει που επίσης δέχεται όλη αυτή την ψυχοπαθολογία που με χαρακτηρίζει. Και χωρίς αυτούς τους δύο παράγοντες δεν θα μπορούσαμε να προσκαλέσουμε τον Ρομπέρτο τον Γκάλιτσα που είναι εδώ με τη βοήθεια του φίλου του Γκέλη, του γνωστού και του Δόγατου, και τον Δήμο τον Αδάμη, που ανταποκρίθηκε μόνος του και θέλησε να παρευρεθεί για να μιλήσει στον κόσμο για όλο αυτό που ονομάζουμε υποβρύχιο ψάρεμα και θάλασσα και υγρό στοιχείο και ελευθερία και σεβασμός και όλο αυτό. Είμαστε εδώ επίσης και είμαστε λίγο παραπάνω από ό,τι θα μπορούσαμε και θα θέλαμε φροντισμένοι. Από τους δύο ναυτικούς ομίλους του νησιού, τον Ναυτικό Όμιλο Κορθίου Άνδρου και τον Ναυτικό Όμιλο Άνδρου, χώρας, που έχουν προσφέρει όλα αυτά που είναι έξω και πρέπει να καταναλωθούν, οπότε στο διάλειμμα φάτε, πιείτε. Ευχαριστούμε πολύ τον Πέτρο τον Παλόγιαννη που ανταποκρίθηκε δίνοντας δωμάτιο για τον κύριο Χαρίτο που έχει σκηνοθετήσει την ταινία που θα δούμε για να ξαλαφρώσουμε λίγο μετά από αυτά τα πρώτα που θα ακούσουμε. Ευχαριστούμε επίσης τις δύο ναυτιλιακές εταιρείες και την Golden Star Ferries και την Fast Ferries που είναι όπως και όλος δίπλα μας πάντα παντού. Οπότε μας κάναν τα κοπλικά εισιτήρια και δεν επιβαρυνθήκαμε και με αυτά. Ευχαριστούμε το Δήμο, ευχαριστούμε το Σπύρο, το Περπελιά, ευχαριστούμε, ξεχνάω κάποιον σίγουρα, κάτι, κύριε τα κενά. Θα δω την αφήσα και θα ευχαριστήσω και τις υπόλοιπες που ξεχνάω. Υπάρχει βοήθεια το κοινό κάποιος. Αυτό πρέπει να τα λέω πιο πολύ αυτά. Λοιπόν, την κινηματογραφική λέση ευχαριστώ Κατερινάκη που το κάναμε αυτό παρέα και αποφύγαμε πολύ χαρτούρα θα έπρεπε να κάνουμε για να είμαστε εδώ τώρα. Και όποιον, εν πάση περιπτώσει, είναι εδώ σήμερα για να μάθει παραπάνω πράγματα από αυτά που ξέρει ή από αυτά που νομίζει ότι ξέρει. Νομίζω ότι καλό είναι να ξεκινήσουμε από δύο κουβέντες που θα πρέπει να υποθούν από τους ναυτικούς ομίλους, έτσι ένα χαιρετισμό. Είναι μια κυρία εδώ και ένας κύριος, από ποιον θα αρχίσουμε. Εσύ δεν θα πεις τίποτα, ωραία. Ο ναυτικός όμιλος χώρας στηρίζει όλα αυτά που γίνονται για τη θάλασσα, ευχαριστούμε πολύ. Ο Ναυτικός Όμιλος Κορθίου θέλει να πει μια κουβέντα. Ας πει. Ας την πει. Μπορείτε να την πείτε από όπου θέλετε, από όπου σας βολεύει. Ναι. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι της θάλασσας, αγαπημένοι μας νέοι και παιδιά. Εκ μέρους του Ναυτικού Ομίλου Κορθίου Άνδρου, θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή εκδήλωση που διοργανώνει η Άνδρος Φιτσέ και η κινηματογραφική λέσχη Άνδρου.
μια εξαιρετική πρωτοβουλία και τους ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Ως ναυτικός αθλητικός όμιλος, απευθυνόμαστε κυρίως στα παιδιά και στους νέους και μας αγγίζει πολύ το θέμα της εκδήλωσης, που είναι η ασφάλεια στη θάλασσα. Η αφορμή αυτής της συζήτησης δόθηκε με το σοβαρό ατύχημα που είχαν ο Θοδωρής και ο Πέτρος, δύο νέοι, πρώην αθλητές του ΝΟΚΑ, πέρυσι το καλοκαίρι στο Κόρφη, που πραγματικά μας συμπλώτησε. Πριν λίγες μέρες ζήσαμε στο Κόρφη και δεύτερο εξαιρετικά οδυνηρό και δυστυχώς μοιραίο ατύχημα του νεαρού Χρήστου. Θα θέλαμε να εκφράσουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στην Οδύνη και τη λύπη των γονιών του. Για τον λόγο αυτό, σήμερα βρίσκονται κοντά μας εκπαιδευτές καταδύσεων, άνθρωποι φτασμένοι στο είδος τους, αθλητές, πρωταθλητές, ναυτικοί, επαγγελματίες ψαράδες, εραστέχνες ψαράδες, που η ζωή τους συνδέεται άρρηκτα με τη θάλασσα, που γνωρίζουν τη θάλασσα και είμαστε εδώ να τους ακούσουμε, να κάνουμε επικοδομητικό διάλογο και να ενημερώσουν τους νέους αθλητές, αλλά και όσους ασχολούνται με τη θάλασσα, για τα ανθρώπινα όρια και για αυτή την ιερή σχέση που πρέπει να έχει ο άνθρωπος με τη θάλασσα. Η θάλασσα συνεχίζει να είναι μπροστά μας. Είναι αυτή η αρχαίγονη θεά, η μεγάλη τροφός, που κρύβει μέσα της μυστικά ακατάληπτα, που εξάπτει τη φαντασία του ανθρώπου, απαρχής της δημιουργίας του και τον καλεί να την ανακαλύψει, να την ταξιδέψει. Το μόνο που ζητάει από εμάς είναι να τη σεβόμαστε. Όμως, πού αρχίζει αυτό που πρέπει και πού αυτό που δεν πρέπει, πού βρίσκεται το μέτρο και πού ξεκινάει ο κίνδυνος. Σκοπός μας είναι να απολαμβάνουμε τη θάλασσα με ασφάλεια, να χαιρόμαστε τη ζωή στη θάλασσα και όλα όσα αυτή μας προσφέρει απλόχερα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκδήλωση. Θα περάσουμε τώρα στους ειδικούς. Να σας πω ότι η μέρα σήμερα και γενικότερα ό,τι σχετίζεται με τη θάλασσα κατά μεγάλο ποσοστό θα είναι αφιερωμένο στο Χρήστο Μαυρίδη. 27, όχι 28, όχι 29, οπότε 27. Και θα ευχηθώ να αποτελεί ένα παράδειγμα όλο αυτό για όλους εμάς που ζούμε μέσα στη θάλασσα και που σχετιζόμαστε με αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Ωραία, ο Ρομπέρτο Κάλιτς. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Ρομπέρτο Κάλιτς. Έρχομαι στην Άνδρο από το 1980. Και αυτή τη στιγμή παλιότερη γνώριμή μου είναι ο Μάκης και μετά ο Βαγγέλης. Και φυσικά μετά πολύ περισσότεροι ακόμα, χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Χαιρετώ και όλους τους υπόλοιπους που έχουν έρθει εδώ και μας θυμάνε. Ευχαριστώ τους διοργανωτές για αυτή την τιμή που μου κάναμε να προσκαλέσουμε να μιλήσουμε σε αυτήν την τόσο σημαντική εκδήλωση και θεωρώ σημαντική γιατί και για τον λόγο για τον οποίο διοργανώθηκε πολύ νωρίτερα και ευκαιρίες να εκφράσω την συλληπιτήριά μου σε όλους για τον χαμό του παιδιού της περασμένη εβδομάδα, που όπως είπε η Ζέφη, δυστυχώς μας έβαλε σε κάποιες στενοχώρια και σε σκέψεις για τον τρόπο που θα εξελιχθεί και αυτή η ομιλία. Φυσικά, μην συνεχίζετε, η θάλασσα παραμένει εδώ και θα συνεχίζουμε να πιάνουμε στη θάλασσα. Να σας πω δύο-τρία πραγματάκια για τον εαυτό μου. Περισσότεροι το ξέρουν, τα ξέρουν κι άλλα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι όπως που με βλέπουν την πρώτη φορά. Που με βλέπουν την πρώτη φορά στην ζωή τους, ειδικά τα νεαρά παιδιά. Αν κοιτάξετε στο δελτίο τύπου που έκανε η διοργάνωση, θα δείτε ένα link με ένα ντοκιμαντέρ που μιλάει για τη ζωή μου. Οπότε, αν θέλετε, μετά κάποια στιγμή μπορείτε να δείτε και τι έχω κάνει. Εγώ θα σας το πω εν συντομία σε πολύ λίγο χρόνο.
Γεννήθηκα και μεγάλωσα πήγω στην Αντιλούπολη και το 1979 ήρθα στην Ελλάδα σαν μετανάστης, μετανάστησα στην Ελλάδα. Ασχολήθηκα με την αγωνιστική υποβρύχια Αγία, στέθηκα 3 φορές πρωταθλητής Ελλάδος, συμμετείχα στην εθνική ομάδα επί 10 χρόνια το 1983 μέχρι το 1992. Στη συνέχεια έγινα εκπαιδευτής ελεύθερης κατάδυσης το 1999 και μέχρι σήμερα εξακολουθώ να εκπαιδεύω ελεύθερους δίτες. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω 2-3 πραγματάκια για το τι είναι η ελεύθερη κατάρτιση. Η ελεύθερη κατάρτιση είναι ο μοναδικός τρόπος που έχουμε στη διάθεσή μας για να καταδιώμαστε κρατώντας την αναπνοή μας. Είναι πάρα πολύ απλό και κατανοητό. Δεν υπάρχει στην νησιωτική χώρα όλης της Ελλάδος άνθρωπος να μην έχει κάνει ελεύθερη κατάρτιση. Τι σημαίνει? Από τη στιγμή που υπάρχει νερό και άπνοια, δηλαδή κράτημα της αναπνοής, έχουμε ελεύθερη κατάρτιση. Ποιος λοιπόν δεν έχει κάνει ελεύθερη κατάρτιση ανάμεσά σας, από την ειδική ηλικία μέχρι τώρα? Δεν υπάρχει ούτε ένας. Όλοι σαν παιδάκια κοιτάγαμε στο νερό να βοηθήσουμε, να φέρουμε άμα, να το δείξουμε στα πιάσα άμα, ή να κάνουμε ένα τροβούδι και να φτάσουμε πιο μακριά και να πούμε, εγώ έφτασα μέχρι εδώ, να πούμε σκαμπορέσεις. Όλοι το έχουμε κάνει. Είναι μόνο και μόνο η βουτιά που κάνουμε από την προβλήτα μέσα στο νερό βγαίνοντας είναι ελεύθερη κατάρτιση. Οπότε, ακόμα και μια μπανιέρα μπορεί για μια ελεύθερη κατάρτιση. Είπαμε, άπνοια και νερό. Λοιπόν, ο συνδυασμός αυτών των 2 πραγμάτων, καταρχήν, πρέπει να κατανοήσουμε γιατί ο άνθρωπος ένιωσε την ανάγκη της ελεύθερης κατάρτισης. Όχι τώρα, χιλιάδες χρόνια πριν. Πάρα πολύ απλό. Για να μαζέψει την τροφή. Άρα, η αναζήτηση της υποβρύχιας πορείας του ανθρώπου ξεκινάει από την ελεύθερη κατάρτιση και από το υποβρύχιο ψάρι. Είτε που τάγανε για μαγαλικά, τάγανε για κοκκίνια, είτε που τάγανε για ψάρια. Και φυσικά, πολύ μετά ήρθε η αυτόνομη κατάρρευση. Αυτό δεν ξέρω αν το έχει σκεφτεί ποτέ κανείς, ότι θα ξεκινήσει από εκεί. Και φυσικά, παραμένει, εξελίσσεται και μαθαίνουμε συνέχεια πολλά καινούρια πράγματα. Τα της ελεύθερης κατάρρευσης και της άπνοιας, ουσιαστικά, είναι άμεσα συνδεδεμένα με την φυσιολογία μας. Θα σας δώσω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Από τη στιγμή που ένα οάριο γονιμοποιείται, αρχίζει και αναπτύσσεται μέσα στον αμνιακό σάκο, ο οποίος είναι η σύσταση αυτού του υγρού είναι ακριβώς σαν τη σύσταση της θάλασσας, του θαλασσινού νερού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι στις χώρες όπου ο τοκετός μέσα σε μπανιέρα είναι πολύ προηγημένος, όπως η Ρωσία παράδειγμα, έχουμε. Θα πείτε, μα είναι δυνατόν να έχουμε αυτή τη στιγμή παγκόσμιους πρωταθλητές ελεύθερης κατάρρευσης από τη Ρωσία? Και όμως, μόνο και μόνο αυτό, το ότι από τη στιγμή που γεννιούνται τα παιδιά και γεννιούνται μέσα στο νερό και δεν φοβούνται οι γονείς που πολύ μικρή βρεφική ηλικία τα παιδιά να τα έχουν, να τα βάζουν μέσα στο νερό. Σήμερα θα έχετε δει όλοι σίγουρα πάρα πολλά βίντεο με βρέφη τα οποία όχι δεν μπορούν να περπατήσουν, δεν μπορούν να κουβουλήσουν, τα βάζουν μέσα στο νερό και δεν πνίγονται. Δεν θέλουν δηλαδή πνίγονται, παταρχίζουν και όλα στην κολυμπάνε και φτάνουν από την άκρη. Καταλαβαίνετε ότι η ανθρώπινη φύση, η ανθρώπινη φύση υπάρχει αυτό το πράγμα. Φυσικά,
Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάψουμε να είμαστε στεριανά όντα. Σαν στεριανά όντα λοιπόν, ο τρόπος που μεγαλώνουμε, σας έδωσα το παράδειγμα της Ρωσίας, και τώρα θα σας δω ένα άλλο αυτό το παράδειγμα, που από αυτού που γεννιέται το μωρό, το σκουπίζουν, το καθαρίζουν και μετά, άμα μην στάξει νερό, άμα μην σκουπίζει το νερό, άμα μην πνιγεί το ένα το άλλο και το κρατάνε από ποια πισίνα, να πάω το παιδί στην πισίνα, στο πολυμερίδιο, κάτι να μεγαλώσει, τόσο είναι πνιγεί. Και έχουμε αυτή τη στιγμή πάρα πολλού ανθρώπου, ακόμα και στην Ελλάδα που είναι μια θαλασσινή χώρα, που φτάνουν σε κάποια ηλικία και φοβούνται το νερό. Δεν ξέρουν κολύμπι, δεν ξέρουν τίποτα, δεν μπορούν να βάλουν το κεφάλι του μέσα στο νερό. Που πριν γεννηθούν το κεφάλι του παίρνουν μέσα στο νερό. Και ήταν φανταστικά, γιατί ήταν μια φοβερή δημοκρασία, ήταν η γαλήνια, ήταν το σώμα του. Αυτό λοιπόν είναι μια κατάσταση που υπάρχει στις γενετικές πληροφορίες μας, δεν σβήνεται ποτέ και πλέον εκπαιδεύεται κιόλας. Δηλαδή, έτσι όπως έχει εξελιχθεί ο άνθρωπος, σαν στεριανό έχουμε τα όργανα μας και φυσικά έχουμε έναν εγκέφαλο του οποίου χρησιμοποιούμε ας πούμε το μισό και το άλλο μισό δεν το χρησιμοποιούμε και φυσικά αυτό το μισό καθορίζει πάρα πολλά πράγματα, ελέγχει πάρα πολλά πράγματα. Από τον εγκέφαλο μας εξαρτάται ο καρδιακός τύπος, οι αναπνοές μας, όλα τα ελέγχει. Θα έλεγα ότι είναι και αρκετά συμπληρωτικός μάλιστα. Κάθε τι καινούριο το αντιλαμβάνεται σαν κίνδυνο, σαν διαφορετικό. Σου λέει αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να κάνεις. Έτσι. Με αποτέλεσμα, ενώ έχουμε απίστευτα γυμνασμένους ανθρώπους, αθλητές σε άλλα αθλήματα που θεωρητικά θα μπορούσαν να είναι πάρα πολύ καλοί ελευθερητές, από τη στιγμή που κρατάνε την αναπνοή τους και βρίσκονται μέσα στο νερό, μετά από λίγο ο εγκέφαλος που αντιλαμβάνεται ότι έχει πάψει να αναπνέει, ότι βρίσκεται μέσα σε ένα υγρό περιβυλλωμένος, αντανακλαστικό βραδικαρδίας που έχει προκληθεί από το βρεγμένο πρόσωπο και ένα σωρό άλλα πράγματα, και πατάει το κουμπί του συναγερμού, σου λέει γρήγορα βγες, τι είναι αυτό, δεν ξέρουμε, θα πνιγείς και βγάζουμε, αναγκαζόμαστε και βγάζουμε το κεφάλι μας έξω από το νερό. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ συχνό. Ο εγκέφαλος, ό,τι δεν γνωρίζει, έχει την τάση να το αγνοεί, να το εμποδίζει. Όμως, η εμπειρία μας και τα γεγονότα του αιώνα μας μας έχουν δείξει ότι τελικά ο άνθρωπος με τη σωστή εκπαίδευση και με τη σωστή καθοδήγηση μπορεί να επανέλθει στις ρίζες. Και η ρίζα ποια είναι? Η ρίζα είναι μία κατάσταση όπου ελέγχουμε εμείς τον εγκέφαλό μας και δεν το επιτρέπουμε να μας προκαλεί άγχος και πανικό. Και φυσικά ακολουθούνται κάποιες διαδικασίες οι οποίες στις ανατολικές φιλοσοφίες υπάρχει εδώ και τουλάχιστον 3.000 χρόνια, τουλάχιστον τα παλιά σανσκριτικά, οι παλιές σανσκριτικές γραφές όπου αναλύονται στοιχεία της Πραναγιάμα, η οποία Πραναγιάμα είναι ο κλάδος της γιόγκα που ασχολείται αποκλειστικά με τις αναπνοές, τα οποία αποδεικνύουν ότι ο μόνος τρόπος να καταδεχτείς είναι κρατώντας την αναπνοή σου και για να έχεις και καλές επιδόσεις, είναι να ασχολείσαι, να γνωρίζεις βασικές αρχές του διαλογισμού, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Δεν υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος να καταφέρει να καταληθεί έχοντας ωραίες επιδόσεις και νιώθοντας βασικά ευχαρίστηση από αυτό το πράγμα, αν δεν περάσει από αυτό το μονοπάτι. Δεν είναι μια διαδικασία η οποία έχει να κάνει με τη δύναμη. Αντιθέτως,
τελείως. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μη κατάλληλες εντός εισαγωγικών σωματικές διαπλάσεις για να κάνουν, να κρατήσουν την αναπνοή τους ή να αποτύξουν βαθιά ή οτιδήποτε άλλο και να έχουν πολύ καλές επιδόσεις. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που συνειδητά, χρησιμοποιούν αυτή την ικανότητα που υπάρχει στα, στις κεντρικές πληροφορίες που έχουμε. Τώρα, θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να κατανοήσετε πόσο εύκολη είναι η ελεύθερη κατάδυση. Όσον αφορά τις σωματικές ικανότητες που έχει ο άνθρωπος. Ποιος μπορεί, δηλαδή, ποιος άνθρωπος δεν μπορεί να πάει στο γήπεδο, ένας υγιής άνθρωπος, έτσι, να μην έχει προβλήματα υγείας, να μπει στο γήπεδο, να ορίσει μια απόσταση 100 μέτρα και να την τρέξει αυτή την απόσταση. Εντάξει, δεν θα την τρέξει σαν τον Bolt ή σαν τον Carl Lewis σε 9,9 δευτερόλεπτα, αλλά τέλος πάντων θα το τρέξει. Φυσικά, όταν θα το έχει ολοκληρώσει, θα είναι πολύ κουρασμένος, θα πει πω κουράστηκα. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η ικανότητα, σας πληροφορώ ότι μία κατάδυση, μία βουκιά στα 20 μέτρα, κατάδυση και ανάδυση, δεν το έχουμε κατάδυση, κατάδυση και ανάδυση, γιατί η βασική προϋπόθεση μετά από μία κατάδυση να υπάρχει ανάδυση, στα 20 μέτρα απαιτεί το 1/10 των δυνάμεων που χρειαζόμαστε για να τρέξουμε αυτό το πετοστάρι που σας είπα πριν. Άρα δεν τίθεται θέμα δύναμης. Το θέμα είναι η σωστή προσέγγιση τεχνική που βασίζεται κυρίως στην χαλάρωση. Θα πει, το βλέπουμε, το βλέπω συνέχεια, το βλέπω συνέχεια στους αρχάριους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Δεν μπορώ. Το δεν μπορώ καταρχήν είναι ένα εμπόδιο που βάζουμε εμείς, ο εγκέφαλος. Δεν μπορώ. Δεν υπάρχει δεν μπορώ. Αφού μπορεί εκείνος, μπορούν όλοι. Αυτή είναι η θεωρία. Στη συνέχεια, λέει ο εκπαιδευτής, δεν μπορείς γιατί δεν είσαι χαλαρός. Μα λέει, μα είμαι χαλαρός. Κάτσε να δούμε πόσο χαλαρός είσαι. Το πιάνεις, είναι σαν το άγαλμα της ελευθερίας στο Ρίο που είχε πάνω του Χριστού το άγαλμα. Το έχετε δει στις φωτογραφίες. Ένα άγαλμα στην κορυφή κορυφή. Τεράστιο. Έτσι. Έτσι δεν μπορείς να είσαι χαλαρός. Οπότε το πιάνεις, το κουνάς, το λες χαλαρός, αφιένει ένα από το άλλο και βλέπεις ότι είναι πιο χαλαρός. Οπότε αμέσως η επόμενη του επίδοση είναι λίγο καλύτερη. Γιατί ήταν χαλαρός όταν ξεκίνησε. Το επίπεδο χαλάρωσης που πρέπει να φτάσει κάποιος για να θεωρηθεί ότι είναι πολύ χαλαρός για να μπορέσει να κάνει μία καλή επίδοση στην άπνοια, είτε είναι βουκιά, είτε είναι παραμονή σε ακινησία ή οτιδήποτε άλλο, έχει να κάνει με αυτό το βαθύ επίπεδο χαλάρωσης που πρέπει να μπει. Και αυτό το βαθύ επίπεδο χαλάρωσης ξεκινάει από το συνειδητό, το τελείως χαλαρό, μέχρι αυτό το επίπεδο που φτάνουμε όταν πέφτουμε να κοιμηθούμε, λίγο πριν μας πάρει ο βαθύς ύπνος. Θα σας έχει τύχει να κοιμάστε και ξαφνικά ο σύντροφος ή η σύντροφος, τι έγινε, ροχαλίζεις. Μα τι ροχαλίζω, αφού ακόμα δεν κοιμήθηκα. Ναι, αλλά ροχαλίζεις. Ενώ έχουμε μπει σε αυτό το επίπεδο, νομίζουμε ότι είμαστε ξύπνοι, αλλά έχουμε μπει σε αυτό το επίπεδο. Που είναι λίγο πριν να μας πάρει ο ύπνος. Σε αυτό το επίπεδο λοιπόν γίνονται όλες αυτές οι τεράστιες επιδόσεις που βλέπουμε συστηματικά. Φέτος έγινε παγκόσμιο πρωτάθλημα και ξανά είδαμε απίστευτα πράγματα. Η ταινία που θα δούμε μετά είναι η ζωή του Ζακ Μαγιόλ. Ο Ζακ Μαγιόλ ήταν εμπνευστής για πολλούς της δικιάς μου εποχής, της δικιάς μου γενιάς και ακολούθησε αυτό και στις επόμενες γενιές χάρη στην ταινία «Πέραν το γαλάζιο» που ήταν η ζωή του Ζακ Μαγιόλ. Την εποχή λοιπόν που ο Ζακ Μαγιόλ κατέριχτε τα ρεκόρ του, την ίδια εποχή υπήρχε και ο ανταγωνιστής του, ο Ιταλός, ο Έντσο Μαγιόρκα. Και διαβάζαμε πάντα, στα περιοδικά τότε, δεν υπήρχε αυτό που γίνεται σήμερα,
που κάτι κάνεις είναι στο επόμενο δευτερόλεπτο. Όχι. Τότε ήταν τα περιοδικά, το διαβάζαμε στα περιοδικά και στις χώρες που γινόντουσαν αυτά, πιθανόν τα βλέπανε και στις ειδήσεις. Ο Ζακ Παϊόρ λοιπόν ήτανε γιόγκι. Βάσιζε τις επιδόσεις του και τα ρεκόρ του στη γιόγκα, στη βαθιά χαλάρωση και έχει πετύχει. Το τελευταίο του ρεκόρ το είχε κάνει όταν ήταν 59 χρονών και ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πέρασε το φράγμα των 105 μέτρων. Έτσι. Όμως όταν τον έβλεπες, έβλεπες ένα απόλυτο φυσιολογικό σώμα. Ούτε αθληταράς, ούτε τίποτα. Ήταν και πολυμερό, είχε και λίγο κοιλίτσα. Θα δείτε το ντοκιμαντέρ του μετά και να καταλάβετε τι εννοώ. Ο ανταγωνιστής του, ο Ιταλός, ο Έντσο Μαγιόρκα, ήτανε της άποψης και της φιλοσοφίας ότι ο ελεύθερος αθλητής πρέπει να είναι πάρα πολύ γυμνασμένος, τα όρια της προπόνησης πρέπει να αγγίζουν τον πόνο και αυτός είχε φτάσει περίπου στα ίδια επίπεδα. Και βλέπουμε τους σημερινούς ελεύθερους αθλητές, οι οποίοι συνδυάζουν και τα δύο πράγματα, ειδικά το κομμάτι που αφορά το πνευματικό, τη χαλάρωση, τον διαλογισμό, τον οραματισμό της επίδοσης και τα λοιπά πριν από τις επιδόσεις και συγχρόνως είναι και πολύ καλά προπονημένοι. Όχι σαν τα βριά όπως ήταν ο Έντσο Μαγιόρκα. Εντάξει, κάνουν γυμναστήριο, αλλά δεν βασίζουν την προπόνησή τους σε όγκο, σε νύχο όγκο, αλλά σε γράμμωση, άρα σε δύναμη. Και συγχρόνως έχουν δώσει μεγάλη βαρύτητα στο κομμάτι, στο πνευματικό κομμάτι που αφορά την προσέγγιση. Με αποτέλεσμα, τα ρεκόρ που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 10 χρόνια είναι διπλάσια των ρεκόρ που κάνανε τις παλιές εποχές, οι προηγούμενοι. Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε, το ρεκόρ των 105 μέτρα του Μαγιόρ σήμερα είναι 214 μέτρα. Το αντίστοιχο. Καταλαβαίνετε, 214 μέτρα. Οπότε, πώς έγινε αυτό? Έγινε με αυτόν τον τρόπο που σας ανέφερα. Τώρα, τι είναι αυτό που μας δίνει την ευχαρίστηση και τη χαρά από την άπνοια που θέλουμε να ξαναπάμε και θέλουμε να ξαναπάμε και να ξαναπάμε στη θάλασσα. Περισσότεροι, και κυρίως αυτοί που καταδύονται με ελεύθερη κατάρτιση κρατώντας ένα ψαρωτούπικο στο χέρι τους, θα πούνε, μα είναι το θύραμι του, σαν που βγάζω. Όχι. Αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα. Έτσι νιώθεις όταν ξεκινάς. Μπράβο. Το κομμάτι που μας κάνει να αγαπάμε την άπνοια, να αγαπάμε την ελεύθερη κατάσταση, να θέλουμε να πιένουμε ξανά και ξανά και ξανά, είναι το κομμάτι που αφορά την πετυχημένη άπνοια. Η πετυχημένη άπνοια ποια είναι? Είναι μία άπνοια που ανέμελα, ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι ήταν η καλύτερη μας επίδοση. Δηλαδή, ενώ κάνουμε πάρα πολλές προσπάθειες, κάποιες προσπάθειες με το ζόρι, ζοριζόμαστε το ένα από το άλλο, εντάξει, ωραία, ναι, βούτυξα βαθιά, αλλά ζορίστηκα. Δεν είναι αυτή. Είναι αυτή η οποία, κάνοντάς τη, μετά θα νιώσουμε τεράστια ευχαρίστηση. Αυτή η ευχαρίστηση, λοιπόν, είναι το κομμάτι, να σας λέω για ευχαρίστηση, μας εκπλήσει αυτό το πράγμα όταν βγούμε στην επιφάνεια ή μας πει ο προπονητής μας ότι ξέρεις, έκανες αυτό το χρόνο και ξαφνικά εμείς απορούμε, λέμε, μα τι χρόνο, εγώ νομίζω ότι έκανα ούτε το μισό. Γιατί πέρασε ο χρόνος ανέμενα. Το ίδιο συμβαίνει στον διαλογισμό. Όταν κάποιος μπει σε φάση διαλογισμού, στη στεριά, όπως γίνεται στη γιόγκα και όχι μόνο στη γιόγκα, περνάει ο χρόνος
Δεν θέλουμε να σταματήσει ποτέ αυτό που νιώθουμε και στεναχωριόμαστε όταν βγούμε από αυτή την φάση. Και όμως πρέπει να βγούμε, δεν μπορούμε να είμαστε και να διαλογιζόμαστε επάπειρον. Το ίδιο πράγμα ισχύει και στη θάλασσα. Και στη θάλασσα λίγο περισσότερο. Από τη στιγμή που είμαστε σε άπεια, πρέπει να βγούμε στην επιφάνεια να αναπνεύσουμε. Πρέπει να βγάλουμε το κεφάλι μας να αναπνεύσουμε. Θα λιώσουμε την ευχαρίστηση και θα είναι αυτό που θέλουμε να το επαναλάβουμε. Και να το επαναλάβουμε. Αυτό είναι. Θα έλεγα η παγίδα. Όχι, δεν είναι παγίδα. Εγώ κατάλαβα ότι κάνω γιόγκα τόσα χρόνια στην ελεύθερη κατάσταση και στο υποβρύχιο ψάρεμα, όταν σε προχωρημένη ηλικία άρχισα να κάνω γιόγκα. Και έλεγα, α, γι' αυτό. Και όλα αρχίσαν τα τετραγωνάκια, τα κουτάκια να μπαίνουν στις θέσεις τους και πληροφορίες. Η βουτιά, η ελεύθερη κατάρρευση, η άπνοια, δεν είναι μια διαδικασία η οποία τυχαίνει. Α, έτυχε και βούτυξα βαθιά. Όχι. Αν νομίζω ότι έτυχε και βούτυξα βαθιά, σημαίνει ότι αν ξανατύχει ή αν δεν τύχει, μπορεί και να πνιγώ. Δεν πρέπει να τυχαίνει. Πρέπει να πετυχαίνει. Και για να πετυχαίνει, πρέπει να γίνεται πάντα με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά όσον αφορά τον εαυτό μου, συγγνώμη, μη σας σοκάρει ότι ζω από σύμπτωση, από τύχη. Πέρασα τρεις φορές το ατύχημα της υποξίας. Και κάποιος ήθελε να σωθώ. Τις δύο φορές μέσωσε ο σύντροφός μου, το ζευγάρι μου, αυτός που ψάρευε μαζί μου, παρένθεση, μοναδικός κανόνας ασφαλείας που σώζει, δεν υπάρχει άλλος κανόνας. Και την τρίτη φορά ήμουνα στην Τίνο και είπα μέσω στην Παναγία. Ήμουνα μόνος μου. Πώς, τι, δεν ξέρω. Για να κατανοήσετε λίγο κάποια πράγματα, θα σας πω δύο-τρεις λεπτομέρειες, τεχνικές λεπτομέρειες, για να καταλάβετε τι είναι η υποξία. Η υποξία είναι όταν, το λέει η λέξη, υποξία, υποοξυγόνο, όταν το οξυγόνο στο σώμα μας πέσει κάτω από κάποια ορισμένα επίπεδα, κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο, ο εγκέφαλος, αυτός που λέγαμε ο συντηρητικός, για να προφυλάξει τον εαυτό του και την καρδιά, κλείνει το διακόπτη και προκαλεί blackout. Λιποθυμία δηλαδή. Του blackout προηγείται μια απώλεια μνήμης. Τι σημαίνει απώλεια μνήμης? Σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή της κατάδυσης, όπου το οξυγόνο έχει πέσει κάτω από ορισμένα επίπεδα, μπορεί να μην θυμηθώ κάτι που σκέφτηκα πριν ξεκίνησω την βουτιά. Ότι τώρα θα κατέβω και θα κάνω αυτό το πράγμα. Μπορεί να το ξεχάσω. Μπορεί να μην θυμάμαι που βρίσκομαι. Μπορεί να κοιτάξω το σημείο που κατεβαίνω και να μην το αναγνωρίσω, να μην ξέρω τι είναι αυτό, γιατί κατεβαίνω εγώ εδώ τώρα. Από τη στιγμή που έρχεται το blackout, έχουμε λιποθυμία. Όταν συνέρχεται κάποιος από τον blackout, επειδή το ζευγάρι του τον έχει κρατήσει με το κεφάλι έξω από το νερό και έχει επανέλθει, δεν είναι, προσέξτε, η υποξία και το blackout δεν είναι θανατηφόρο. Απλά χάνει κάποιος τις αισθήσεις του, λιποθυμάει. Πόσο ο υποτασικός ξαφνικά, αχ, δεν νιώθει καλά και λιποθυμάει και πέφτει κάτω και λέει, α, αμάν, ευτυχώς δεν χτύπησε το κεφάλι μου, ξέρω τι. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Όταν επανέρχεται λοιπόν κάποιος ο οποίος έχει πάθει υποξία, μέχρι να ανέβει το οξυγόνο σε πάλι σε κάποια ορισμένα επίπεδα, συνεχίζει η απώλεια μνήμης. Άρα αν βάλουμε τον χρόνο πριν από την υποξία, πριν από τον blackout, τον χρόνο του blackout που μπορεί να είναι σύντομο, 5-10 δευτερόλεπτα, μέχρι τον χρόνο που θα επανέλθει, μπορεί πραγματικά να είναι και μισό λεπτό. Έχει λοιπόν για μισό λεπτό απώλεια μνήμης που δεν θυμάται
Καταρχήν, τι του έχει συμβεί, αυτό σίγουρα δεν το θυμάται, δεν το έχει αντιληφθεί. Το διαπιστώνει. Το διαπιστώνει μετά από. Αν ψαρεύει από πρακτικά πράγματα. Γιατί το όπλο δεν είναι στο χέρι μου και είναι κάτι. Παράδειγμα. Ή μα, μπορεί να θυμηθεί ότι έριξε ένα ψάρι, αλλά μετά να μην θυμάται τι έγινε μετά. Οκ, εγώ έριξε ένα ψάρι, πού είναι το ψάρι. Πού είναι το όπλο. Διάφορα τέτοια. Οπότε. Το πρόβλημα είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το πράγμα και δεν υπάρχουν προειδοποιητικά συμπτώματα και υπάρχει και απώλεια μνήμης όπου κάποιος δεν μπορεί να τηρήσει κάποιους κανόνες ασφαλείας που αφορά την προφύλαξη από την υποξία, ο μόνος κανόνας ασφαλείας που μας σώζει είναι το ζευγάρι μας. Δεν υπάρχει γκρίζα ζώνη. Υπάρχει άσπρο και μαύρο. Το άσπρο είναι, βγήκα στην επιφάνεια, ήμουνα σε υποξία, αλλά το ζευγάρι μου ήταν εκεί, με κράτησε, μου έκανε τη μάσκα και επανήλθε μετά από 5 δευτερόλεπτα, 10 το πολύ. Άσπρο. Μαζεύουμε, πάμε σπίτι μας. Ήμουνα μόνος μου. Οπότε, αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που διδάσκουμε όταν κάνουμε ελεύθερη κατάθεση, αναλύοντας όχι σε 10 λεπτά, αλλά επί μία ώρα τον μηχανισμό, παράδειγμα, της υποξίας. Φυσικά, υπάρχουν υπάρχει μια προληπτική διαδικασία που μας προφυλάσσει από το να φτάσουμε σε αυτά τα επικίνδυνα επίπεδα. Και τεχνικό κομμάτι, πάρα πολύ μεγάλο, και προληπτικά κάποια βήματα που γίνονται και δεν πρέπει να γίνονται. Κάποιοι άλλοι δεν πρέπει να γίνονται. Αυτά είναι πράγματα που διδάσκονται. Μπορώ να σας αναφέρω ότι στα σχέδιά μας, και όταν λέω μας, εννοώ τους διοργανωτές αυτής της διοργάνωσης και τα δικά μου, να ξανάρθω στην Άνδρο και να κάνω ξανά ένα σχολείο, ένα σεμινάριο που θα αφορά στην ελεύθερη κατάδυση για παιδιά που δεν το έχουν κάνει ποτέ. Εγώ βλέπω κάποιους μαθητές μου πριν από 5-6 χρόνια, ήταν πόσο ήταν, είχαμε έρθει και είχαμε κάνει στο Γάρδιο, στο Μπατσί, ένα σχολείο και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Σήμερα τα βλέπω τα παιδιά και είναι όλα χαμογελαστά και ευχαριστημένα. Αυτό μου δίνει χαρά γιατί ξέρω ότι περάσαμε καλά. Εγώ σίγουρα πέρασα καλά. Πάντα περνάω καλά όταν διδάσκω. Είναι το μόνο πράγμα που μου ταιριάζει σαν επάγγελμα στη ζωή μου. Όλα τα άλλα δεν μ' αρέσουν. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που μου αρέσει. Οπότε, παρεμπιπτόντως, παιδί μου είναι μαθητής μου. Παλιούς, έτσι πολύ καλά. Το 2003. Ο Βαγγέλης, και ο Βαγγέλης θα θεωρείται μαθητής μου, αλλά όχι με τον τρόπο που λέμε ήρθε στο μάθημα και κάναμε μάθημα στη σχολή ή οτιδήποτε άλλο. Η πολύ κοντινή μας σχέση. Κάναμε πολλές ώρες μαζί. Πολύ κοντινή σχέση, πολύ φιλική σχέση από την πρώτη στιγμή που τον γνώρισα και μέχρι σήμερα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη γιόγκα. Τώρα, ποιος είναι ο μεγαλύτερος στρατός ελεύθερων διτών στον κόσμο? Ποιοι κάνουν την περισσότερη, ποιοι άνθρωποι, ποια είναι η μεγαλύτερη μάζα ανθρώπων που κάνουν ελεύθερη κατάρτιση? Ποιο το φαντάζει? Και το υπόλοιπο, οι ελεύθεροι δίτες που ασχολούνται με την αγωνιστική ελεύθερη κατάρτιση. Υπάρχει αγωνιστική ελεύθερη κατάρτιση. Οδεύει προς αναγνώριση σαν άθλημα, πολύ περισσότερο από το που βρήκα, σαν άθλημα. Δεν μπορεί να θεωρηθεί άθλημα. Για μένα, προσέξτε, πέρασα από αυτό σε κάποια ηλικία που δικαιολογούσε αυτή τη διαδικασία ότι πέφτω στους αγώνες για να δείξω πόσο καλός είμαι σε αυτό που κάνω κτλ. Αλλά με το πέρασμα τον χρόνο και με την ορίμανση καταλάβατε αυτό είναι κάτι το οποίο το ξεπέρασα και έλεγα αν ξαναήμουν 20 χρονών με αυτά που γνωρίζω και με αυτά που πιστεύω είναι σίγουρα κάτι το οποίο δεν θα το έκανα. Δεν μετανιώνω και πάλι όταν γίνουν αγώνες παίρνω και μαθαίνω τα αποτελέσματα και τι έγινε και πώς έγινε. Δύσκολα,
Είναι ένα πάθος που δύσκολα περνάει, αλλά αυτό διαφέρει πολύ περισσότερο από αυτό που σας λέω. Δηλαδή, θα το ξανάκανες? Όχι, δεν θα το ξανάκανα. Τι θα έκανα? Δεν μ' άρεσε εποχές, εγώ εκπαιδεύτηκα αργά. Η εκπαίδευση της ελεύθερης κατάρτισης είναι κάτι που ξεκίνησε αργά. Τα παιδιά είχαν την τύχη. Εκεί που σταματήσαμε εμείς, ξεκίνησαν εκείνοι. Γι' αυτό ακούμε σήμερα αυτές τις τεράστιες επιδόσεις. Γι' αυτό σας είπα πριν γιατί, ότι εγώ ζω από σύμπτωση. Εγώ είχα τον πατέρα μου μόνο που μου μάθε πέντε πράγματα. Μετά, την εποχή τη δική μου δεν υπήρχε το ίντερνετ. Δεν είχαμε πρόσβαση σε πληροφορίες οι οποίες δεν είναι σωστές. Που ακόμα και αν ήταν σωστές, συμβαίνει αυτό που συμβαίνει στους σημερινούς νεαρούς που μέσα σε αυτές τις τεράστιες πληροφορίες, από τη στιγμή που δεν ξέρουν ποια είναι η σωστή και τι θα επιλέξουν από αυτό. Οπότε είναι σαν ένα μήλο που γυρίζουν όλες τις πληροφορίες μέσα και λέει α, αυτό, το ένα ή το άλλο. Και μπαίνει σε αυτό και το υποβρύχιο ψάρι. Όπου με τα θέματα του εξοπλισμού υπάρχουν συμφέροντα, υπάρχουν άπειρα βίντεο, δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω. Ελάχιστα είναι αυτά τα οποία ξεχωρίζουν και δείχνουν το ήθος του ανθρώπου που το έχει κάνει. Όταν λέμε ελάχιστα, ελάχιστα. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι ο σημερινός νεαρός που θέλει να ασχοληθεί έχει τη δυνατότητα να κάνει εκπαίδευση και να απολαμβάνει για πάντα, και όταν λέμε για πάντα εννοώ για πάντα, την διαδικασία της ελεύθερης κατάρτισης με τον τρόπο που περιέγραψα ακριβώς. Είπαμε, το ψάρι είναι το κερασάκι. Το κερασάκι της τούρτας. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Φυσικά, εάν θεωρούμε ακραία δραστηριότητα, extreme sport, την ελεύθερη κατάρτιση, εγώ προσωπικά θεωρώ το υποβρύχιο ψάρεμα επί 10 φορές πιο extreme. Γιατί απαιτεί ένα συνδυασμό γνώσεων με τεράστια επέκταση. Πιάσε από μετεωρολογία, πιάσε από ναυτοσύνη, πιάσε τα πάντα. Γνώσεις, ψαριών, τα πάντα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ ωραία δραστηριότητα και είναι μια δραστηριότητα η οποία πραγματικά μπορεί να την τραβήξουμε μέχρι το τέλος. Ο πατέρας μου, ο πρώτος μου δάσκαλος, μέχρι τα 85 φόραγε τη στολή του, φόραγε τα μακριά του πέδιλα, όπλιζε το σύγχρονο λαστιχοπόλο του μετά η Τίσβερκα, έπεφτε στο νερό, προσπαθούσε, μετά έφτιαχνε τα ρεμέτζα, μετά έβγαζε μερικά μύδια και έξω και ήταν έτσι. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Βγαίνω από το νερό και είμαι χαμογελαστός. Το χαρακτηριστικό της πετυχημένης εξόρμησης, το χαμογελαστό της πετυχημένης επίδοσης που έχει να κάνει με το κομμάτι που σας περιέγραψα πριν. Έτσι. Ευτυχισμένη ως στόχο συνειδητοποίηση. Ο τρόπος που διδάσκεται σήμερα η ελεύθερη κατάρτιση από την ΑΠΝΕΑ Academy, αντιπροσωπεύω, ας πούμε, είμαι εκπαιδευτής της ΑΠΝΕΑ Academy. Η ΑΠΝΕΑ Academy είναι το εκπαιδευτικό σύστημα που έχει ιδρυθεί από τον Ουμπέρτο Πελιτζάρη. Μπορεί να τον έχετε ακούσει κάποιοι από εσάς. Αλλιώς θα τον δείτε και στην ταινία, γιατί είναι και στο ντοκιμαντέρ. Διδάσκεται με τέτοιο τρόπο, όπου εάν ο μαθητής έχει την τάση του αθλητισμού, της αθλητικής προσέγγισης αυτής της διαδικασίας, μπορεί να γίνει πάρα πολύ καλός ελευθερωτής. Όπως επίσης, ποιο είναι το χαρακτηριστικό της ελεύθερης κατάρτισης? Το υγρό στοιχείο. Ποιο άθλημα είναι το κοντινότερο στην ελεύθερη κατάρτιση από τα κλασικά αθλήματα?
Πρώτα η κολύμβηση και όλα τα υπόλοιπα μετά. Οπότε, πρώην αθλητές κολύμβησης, πρώην αθλητές αθλήτες συγχρονισμένης κολύμβησης και αθλητές υδατοσφαίρεσης είναι η καλύτερη μαγιά για δημιουργία στη συνέχεια όταν τα παρατήσουν τα άλλα, να γίνουν πολύ καλοί αθλητές ελευθέρησης κατάδυσης επίσης. Το κομμάτι του υποβρυχίου ψαρέματος όσον αφορά την ελεύθερη κατάδυση είναι μια έξτρα διαδικασία. Όσο καλύτερα παντρεύουμε τους κανόνες ασφαλείας της ελεύθερης κατάδυσης κατά τη διάρκεια του υποβρυχίου ψαρέματος, τόσο πιο ασφαλής γίνεται το υποβρυχίο ψαρέμα. Όταν παραβιάζουν οι κανόνες ασφαλείας της ελεύθερης κατάδυσης, τότε αρχίζει, ανοίγει αυτή η ψαλίδα και μπορεί να αυξάνονται και οι κίνδυνοι στο υποβρύχιο ψάρι. Οπότε, το σκεπτικό ποιο είναι? Το σκεπτικό είναι ότι ο καλύτερος ελεύθερος δίτης έχει τις καλύτερες προϋποθέσεις για να γίνει και ο καλύτερος ψαρτοφυλακάς. Και ο καλύτερος ψαρτοφυλακάς, παιδιά, δεν είναι αυτός που φωτογραφίζεται με τα ψάρια και του λένε όλοι μπράβο, τι πολλά ψάρια έπιασες. Όχι. Γιατί αυτό μπορεί να είναι αποστημένο μέχρι συγκομιδή πολλών ημερών, μεγάλες ψαριές και δεν είναι κάτι το οποίο εκφράζει τη σημερινή εποχή. Ξέρετε ποιος είναι ο καλύτερος ψαράς? Αυτός που μετά από το ψάρεμα μέχρι την βαθιά, μέχρι τα βαθιά γεράματα γυρίζει σπίτι του. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Μίμω. Λοιπόν, να πω και εγώ πάνω στη συνέχεια αυτά που είπε ο Ρομπέρτο, ότι σήμερα όλα τα παιδιά βλέποντας όλα αυτά στο ίντερνετ, μέρος αυτού είμαι και εγώ, τα βίντεο με τα πολλά ψάρια και τις επιδόσεις. Τα παιδιά σπρώχνονται και έχουν εστιάσει ότι το ψάρι είναι ο στόχος και τα βαθιά νερά έχουν πολλά ψάρια και βάζουν σαν στόχο το ψάρι και όχι να περνάνε καλά στη θάλασσα. Από τη στιγμή που βγαίνεις από τη θάλασσα και χωρίς να έχεις πιάσει κάτι και δεν είσαι χαρούμενος, πάει να δει κάτι κάνεις λάθος. Γιατί θα πρέπει να έχεις διασκεδάσει πηγαίνοντας μέχρι τη θάλασσα, το ταξίδι, ο χρόνος που θα αφιερώσει μέσα στη θάλασσα. Και φυσικά, όπως είπε και ο Ρομπέρτο, ο πρώτος δρόμος ασφαλείας είναι το ζευγάρι. Όταν είσαι στη θάλασσα, το ψαρατούφιλο με ζευγάρι είναι πολύ πιο διασκεδαστικό. Γιατί και θα χαρεί μαζί σου ο άντρας με το ψάρι που θα πιάσει, θα χάσει με το ψάρι που θα πιάσει ο άλλος, ή όταν θα χάσει ένα ψάρι, ή όταν θα έχει μια κακή στιγμή, θα έχει να πει το πόνο σου και να το μοιραστεί με τον άλλο. Και φυσικά είσαι σαφώς πιο ασφαλής. Γιατί το μόνο που χρειάζεται είναι αυτά τα 5 δευτερόλεπτα να σε κρατήσει κάποιος επάνω από το νερό. Να σου βγάλει τη μάσκα και να πάρεις τις ανάσεις που χρειάζεται για να επανέλθεις. Είναι σαν μια λιποθυμία. Η λιποθυμία στη στεριά συνήθως συγχωρεί. Στη θάλασσα δεν είναι το ίδιο. Γι' αυτό λέμε ότι στη θάλασσα δεν πας ποτέ μόνος, ακόμα και με βάρκα στο γιορτάκι. Γιατί δεν είσαι στο στοιχείο σου. Πόσο μάλλον όταν είσαι κάτω από το νερό. Οπότε μου πλευράζουμε αυτό, δηλαδή θέλω να, αυτό προσπαθώ και με τα βίντεο, να προβάλλω το ταξίδι, τη διαφυγή στη φύση, την επαφή με τη φύση, το σεβασμό στα ψάρια, την ηθική. Εγώ ήμουν τυχερός και είχα καλούς δασκάλους και με βάλανε σωστό δρόμο και με τον Βαγγέλη και με το φίλο του Βαγγέλη του Σέρβου του Καρέβαν και με τον Ρομπέρτο, που τον γνωρίζει ακόμα πιο πριν, και άλλους ανθρώπους που είχα δίπλα μου. Είχα και κακές στιγμές, έπαθα και εγώ αντίστοιχες περιπτώσεις όπως και ο Ρομπέρτο, που είναι μια πολύ άσχημη στιγμή να βρεθείς στη θάλασσα μετά από υποξία, γιατί είναι σαν να ξυπνάς εκείνη τη στιγμή. Είναι όλα από το... Δηλαδή ξεκινάς από την αρχή. Λες, πού είμαι, είμαι στη θάλασσα, σου έρχονται. Σου επανέλθει τη μνήμη, είμαι στη θάλασσα, έχω έρθει για ψάρεμα. Και τότε συνειδητοποιείς ότι έπαθες υποξία μετά από λίγο. Αυτό εκείνη τη στιγμή, αν έχεις κάποιον να σε κρατήσει, θα σε σώσει. Και δεν είναι βέβαια μόνο στο σημείο της υποξίας το ζευγάρι. Είναι
στο σκάφος, ας πούμε. Ο πρώτος κανόνας ασφαλείας είναι η σημαδούρα, για να σε βλέπει ο άλλος. Δυστυχώς περισσότεροι δεν ξέρουν τι πάει να πει σημαδούρα ή οδηγεί τα χιλιόμετρα, τέλος πάντων. Το ξέρω. Οπότε το ζευγάρι, όταν ο ένας είναι κάτω, ο άλλος έχει πέρα τα μάτια του στο ζευγάρι του, τον προσέχει. Ο άλλος έχει και τα αυτιά του να ακούει τριγύρω, ή βάζει το κεφάλι και εποπτεύεις γύρω-γύρω, κάθε τόσο. Δεν μπορείς να χαλάζεις την θάλασσα, πρέπει να έχεις λίγο, να είσαι πάντα σε εγρήγορση. Ενώ πρέπει να είσαι πολύ χαλαρός, πρέπει ταυτόχρονα να είσαι και σε εγρήγορση με το τι συμβαίνει γύρω σου. Για τον Χρήστο να πω δύο πράγματα. Ο Χρήστος, ας πούμε, είχε εκπαιδευτεί, είχε γίνει εκπαιδευτής, άρχισε να βουτάει βαθιά. Ήξερε τι έκανε, νομίζω. Είναι πάντα η κακιά στιγμή μέσα, αλλά αυτή η κακιά στιγμή μπορεί να την προλάβουμε, να πούμε το ζευγάρι μπορεί να την προλάβει αυτή η κακιά στιγμή. Κανόνες ασφαλείας, όσα παιδιά βουτάνε και ασχολούνται και θέλουν να ασχοληθούν, σίγουρα πρέπει να ξεκινήσουν να μάθουν πέντε βασικά πράγματα, τι πρέπει να κάνουν πριν τη βουτιά, τι πρέπει να κάνουν μετά τη βουτιά. Και στην ίδια τη βουτιά, είναι αυτό που έλεγε ο Ρομπέρτο, ότι είναι πολύ πιο δύσκολο το σαρωτούρφεκο, γιατί στην ελεύθερη κατάδυση έχεις ένα πλάνο συγκεκριμένο. Δηλαδή ξέρεις ότι θα κάνεις ανάση σου, θα βουτήξεις μέχρι τα 30, 40, 60 μέτρα που μπορούν, 100 που βουτάνε κάποιοι και θα ανέβεις. Αυτό είναι, δεν κάνεις τίποτα. Στη θάλασσα είναι οι παράμετροι άπειροι. Μπορεί να πεις ότι θα βουτήξω εκεί, να δεις ένα ψάρι εκεί. Το ψάρι θα πάει λίγο πιο πέρα, το ακολουθάς. Ξεφεύγεις πολύ εύκολα, σε τραβάει η θάλασσα και ξεχνιέσαι. Οπότε πρέπει να περιορίζεις τον εαυτό σου και είναι κάποιοι άνθρωποι που αυτό που λείπει είναι πολύ ο αυτοέλεγχος. Όπως και με τις μηχανές και με τα αμάξια, είτε στο σαραντούφεκο είτε στην ελεύθερη κατάδυση, στην ελεύθερη κατάδυση πιο λίγο. Αλλά είναι πολύ στον άνθρωπο και στα όρια που βάζουμε εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας. Εντάξει, τα κλασικά κανένα ψάρι δεν αξίζει. Αυτό το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά δεν το καταλαβαίνει ο άλλος. Είναι λίγο δύσκολο. Πρέπει να φτάσει ο άλλος να πιάσει κάποια ψάρια για να μην τον γεμίζουν πλέον η σύλληψη και να κοιτάξει να περνάει καλά με το ίδιο ταξίδι. Γιατί όταν δεν θα μπορούσε να πηγαίνει συχνά για ψάρεμα, τότε το έκλειμος. Εμείς όταν τα είχαμε και όταν μπορούσαμε και βουτάγαμε συνέχεια, ο στόχος στα πρώτα βήματα είναι πάντα τα ψάρια. Από ένα σημείο, όταν εξελίσσεσαι, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι τα ψάρια ο πρώτος στόχος. Αλλά είναι το ίδιο το ταξίδι του σαραντούφεκου, γιατί είναι ένα ταξίδι. Από το σπίτι μέχρι να, όταν φεύγεις από το σπίτι μέχρι να επιστρέψεις στο σπίτι. Τι άλλο να πω για το πρωτόκολλο. Πρωτόκολλο, θα πρέπει αμέσως να μιλήσει πρωτόκολλο, να μιλήσει ο Ροδέτο που είναι και εκπαιδευτής. Όχι όπως αυτό. Να πω κάποια πράγματα, ξέρω να πω κάποια πράγματα, αλλά είναι σωστό να ακούσει τον Ροδέτο. Ωραία. Συμπληρωματικά. Πρωτόκολλα, ας πούμε. Ξεκινάμε με σωστή χαλάρωση πριν τη βουτιά. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθάς πριν τη βουτιά και περιλαμβάνει, μάλλον το πρωτόκολλο περιλαμβάνει το χρόνο πριν τη βουτιά, τη βουτιά και το χρόνο μετά τη βουτιά. Κάνεις κάποια πράγματα σε όλη τη διάρκεια τη βουτιά. Από την ώρα που φεύγεις από την εφάνεια μέχρι να ξαναεπιστρέψεις. Και πριν από αυτό. Να πεις την χαλάρωση εσύ και αυτό. Λοιπόν, οι αναπνοές που κάνουμε πριν από μία βουτιά στοχεύουν στη βαθιά χαλάρωση μέχρι να φτάσουμε στα επίπεδα που σας περιέγραψα. Δήμο, ροχαλίζεις. Όχι. Αυτό δεν κινήθηκα τώρα. Αυτό. Οι μεγάλες επιδόσεις που βλέπουμε στα παγκόσμια πρωταθλήματα ελεύθερης κατάδυσης είναι οι αθλητές πριν από τη βουτιά φτάνουν πραγματικά σε τέτοιο επίπεδο. Δεν μπορεί να γίνει μια επίδοση με στρες και διασύνες σε αυτά τα επίπεδα. Έτσι έχουμε δύο βασικά λεσβιόμενες. Οπότε φαντάζομαι το επικροτούν αυτό. Σαφώς. Βασικός κανόνας στο πρωτόκολλο είναι ότι δεν κάνουμε υπεραερισμό. Παρένθεση. Όλα αυτά η Apnea Academy και όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα δεν κατέβηκε ο Μωυσής από τον Νόμι που είπε αυτό και αυτό και αυτό. Όχι, αυτά υπάρχουν και οι γιόγκοι το περιγράφουν εδώ και χιλιάδες χρόνια στον κλάδο που λέγεται Πραναγιάμα. Και η Apnea Academy το έχει κάνει
copy-paste, την κυριολεξία. Οπότε, δεν υπεραριζόμαστε. Ο ορισμός του υπεραρισμού είναι δεν κάνουμε πάνω από 4 αναπνευστικούς κύκλους το λεπτό στην προετοιμασία μας, σαν να λέμε χιλιόμετρα την ώρα. Δεν κάνουμε πάνω από 4 αναπνευστικούς κύκλους το λεπτό. Ο χρόνος εκπνοής είναι οπωσδήποτε διπλάσιος του χρόνου της εισπνοής. Και όλα αυτά στοχεύουν σε μία χαλάρωση που ξεκινάει από το σώμα, από όλες τις κλειδώσεις και αυτό οδηγείται μέχρι να φτάσουμε σε μία εγκεφαλική χαλάρωση. Όταν λοιπόν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, που μπορεί να είναι μετά από 2, 3, 4 λεπτά, 5 λεπτά, ακόμα και κάποιος αν είναι πάρα πολύ καλά προπονημένος και μπορεί να το πετύχει μέσα σε ένα λεπτό, όχι, δεν μας φτάνει το ένα λεπτό. Και θέλουν χρόνο. Οπότε τι κάνει όταν φτάσει σε αυτό το επίπεδο, παίρνει την τελευταία του εισπνοή και προσπαθεί να γεμίσει όσο το δυνατόν περισσότερο. Πνευμόνια του, με αέρα, γιατί είναι το καύσιμό μας. Αν ξεκινήσουμε να οδηγούμε με σκοπό ταξίδι Αθήνα Θεσσαλονίκη και δεν βάλουμε 100 ευρώ βενζίνη στο ξεκίνημα, θα αναγκαστούμε να σταματήσουμε κάπου στη μέση για να ανεποδιάσουμε. Ο ελεύθερος ζωτής δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Ο ελεύθερος ζωτής πρέπει να κατέβει και να ανέβει και να ολοκληρώσει με μία ανάσα. Οπότε το γέμισμα των πνευμόνων ή να το πω αλλιώς, η κατάδυση με μισό γεμάτα πνευμόνια απαγορεύεται. Όπως επίσης απαγορεύεται η παραμικρή, το παραμικρό γάλσιμο αέρα κατά τη διάρκεια της ανάδυσης πριν βγει το κεφάλι έξω από το νερό. Δεν έχει οξυγόνο μέσα αέρα που κάνει. Ακριβώς. Ακόμα και τα ελάχιστα το χρειάζεται αυτό. Αυτό που μας κάνει να νιώσουμε ότι θέλουμε να κάνουμε εκπνοή, αυτό που λέει ο κοινός άνθρωπος, νιώθω ότι έσκαργα την ώρα της ανάδυσης και έβγαλα λίγο αέρα και χαλάρωσα. Αυτό που με έκανε να νιώθω να σκάω τι ήταν. Το διοξίδιο είχε αυξηθεί. Και μόλις έκανα μια μικρή εκπνοή κάτω από το νερό και έφυγε λίγο διοξίδιο, οπότε τι γίνεται, οι αρχάριοι τελείως τυχαία ανακαλύπτουν αυτό το πράγμα με αποτέλεσμα ένας αρχάριος που δεν έχει εκπαιδευτεί ποτέ και δεν έχει ακούσει ποτέ για αυτό το πράγμα μπορεί να φτάσει και 30-40 χρονών και να το κάνει συνέχεια αυτό το πράγμα με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολο μετά να το διορθώσουμε. Οπότε, ωραία, πάμε. Ξενερίσαμε. Να πω κάτι πριν ξενερίσουμε. Ότι είναι πολύ σημαντικό στις δουλειές να κρατάμε, να έχουμε ένα πλάνο στο μυαλό μας και να μην ξεφεύγουμε από αυτό το πλάνο. Να ψαρεύουμε το μυαλό, να μην ξεφεύγουμε. Αυτό είναι δηλαδή, να έχεις ένα πλάνο και να ακολουθήσεις αυτό. Να μην τραβηχτείς από εδώ, να μην, για την περισπασμή που υπάρχουν πάρα πολλοί, να μην σε τραβάνε. Να τους αφήνεις και να κρατάς το πλάνο σου και να διαμορφώσεις το πλάνο στην επόμενη κουτιά για να καταφέρεις να το πιάσεις. Να μην ξεφεύγεις. Έτσι δεν θα έχεις τραβήξει τα όρια σου και μετά το πρωτόκολλο επιφανείας συνέχεια που μπορέσει να σε επαναφέρει άμα έχεις ζοριστεί. Άμα έχεις τραβήξει ήδη τα όρια σου και έχεις ξεφύγει κάτω, ακόμα και το πρωτόκολλο δεν θα μπορέσει να σε. Ή δεν θα φτάσεις στην επιφανεία να κάνεις το πρωτόκολλο. Είναι μέσα στους κανόνες και δεν θα καταλάβεις. Άμα ραβιαστούν, μπορεί να συμβεί αυτό. Λοιπόν, το πρωτόκολλο όσον αφορά τις αναπνοές, τη στιγμή που ο δίτης ξενερίζει. Δηλαδή, ολοκληρώνει την δικιά του, βγαίνει το κεφάλι του έξω από το νερό. Οπότε εκεί λέει, τώρα μπορώ να κάνω πλήρης εκπνοή. Όμως, αν είναι μία οριακή δουλειά όπου το οξυγόνο είχε πέσει σε αρκετά χαμηλά επίπεδα, το να κάνει μία πλήρη εκπνοή όταν θα βγει στην επιφάνεια, μπορεί ξαφνικά να ρίξει απότομα το οξυγόνο κάτω από τα όρια και να προκαλέσει μία υποξία ακόμα και αν έχει δύο δίτες έξω από το νερό και αν έχει πει και την πρώτη κουβέντα. Οπότε, αυτό που διδάσκεται είναι κάτι το οποίο στοχεύει να γίνεται ένας αυτοματισμός σε κάθε βουτιά, έτσι ώστε προληπτικά, σε περίπτωση που τύχει κάποια φορά, ο οργανισμός να πράξει αυτόματα αυτό που έχει συνηθίσει να κάνει σε κάθε βουτιά. Σε κάθε βουτιά, μετά από κάθε βουτιά. Σε κάθε φορά που βγαίνει το κεφάλι έξω από το νερό. Και αυτό τι είναι, είναι μικρή εκπνοή, ενώ έχει 6 λίτρα και νιώθει την ανάγκη με το που θα βγει
τα βγάλει όλα, θα κάνει μικρή εκπνοή. Τι σημαίνει μικρή εκπνοή? Μισή ποσότητα από τον αέρα που διαθέτει. Έχει 6 λίτρα. Να βγάλει τα 3, με να πληρώσει αυτά τα 3 και να τα κρατήσει 2-3 δευτερόλεπτα, έτσι ώστε να επιτρέψει να γίνει σε επίπεδο υψηλίδων στο πνεύμονα γρήγορη ανταλλαγή οξυγόνου με διοξίδιο για να προλάβει οξυγονωμένο αίμα να πάει στον εγκέφαλο και να μην πέσει κάποιο κάτω από ορισμένα επίπεδα. Γιατί αν πέσει κάτω από ορισμένα επίπεδα, τι είπαμε ότι κάνει ο εγκέφαλο, πλάκ, γίνει το διακόπτη, προκαλεί blackout. Το να προκαλέσει, το να πάθει κάποιο blackout, θα μπορούσε να πει κάποιο, οκ, δεν πειράζει, να πάθω, να μάθω και να μην το ξαναπάθω. Δεν ισχύει. Γιατί? Γιατί δεν έχει προειδοποιητικά συμπτώματα. Αν είχε προειδοποιητικά συμπτώματα, θα έλεγε κάποιος, α, οκ, έρχεται, κάτσε να, ξέρω εγώ, να δώσω σήμα πάνω στο... Ίσως λίγο κάψιμο. Ναι, ξέρω εγώ, τι, να αφήσω τη ζώνη μου, οτιδήποτε. Δεν έχει προειδοποιητικά συμπτώματα, έτσι. Ειδικά για κάποιον πολύ αχάριο που δεν ξέρει τι γίνεται. Που δεν αντιλαμβάνεται, που δεν ξέρει το σώμα του, δεν ξέρει τα μηνύματα του σώματος. Οπότε, προληπτικά, δεν κάνουμε υπερερισμό. Δεν κάνουμε μεγάλη εκπνοή όταν μου παίξω από το νερό παρά μικρή εκπνοή μετά την αμαρτύρωση, κράτημα να μπει 2-3 δευτερόλεπτα και μετά υπερερισμό. Και μετά περιμένουμε. Βουτάει το ζευγάρι μας. Μέχρι να έρθει η σειρά μας, ξαναχαλαρώνουμε και ούτω καθεστής. Όσον αφορά τις αναπνοές. Αυτό να κοιτάνε τα παιδιά, να το βλέπουν σαν ταξίδι και που πρέπει να γυρίσουν από το ταξίδι. Ποτέ μόνοι, ποτέ χωρίς σημαδούρα και βλέπετε ότι μερικές φορές αυτό δεν είναι αρκετό. Έτσι. Εδώ δεν πρέπει να μάτια μάτια όχι 2-4, 400. Εμένα με έχει χτυπήσει κάπως. Εγώ ζω από σύμπτωση. Εκτός από τις υποξίες, τώρα που βρίσκεται, εμένα με χτύπησε και σκάφος. Με πήρα από κάτω, έτσι. Και αυτός που με χτύπησε, μόλις κατάλαβε ότι με έχει χτυπήσει, αντί να γυρίσει να έχουμε πάρει, ναι, πήγε να φύγει. Μπλέκτηκε στη... Το σκήνι της μαγνούρης. Όχι της μαγνούρης, το κουρίνε, τα άδειες όλες στην προφέλα. Και λέω, έτσι είσαι, εντάξει. Όταν πήγα τώρα ήμουν και μικρός, ήμουν 23 χρονών. Έτοιμος, σου μιλώ, έχω και το μαχαίρι τώρα, θα σας πιάσω εγώ τώρα. Και κάνω έτσι ανεβαίνω στη βάρκα και βλέπω ξαφνικά δύο ανθρώπους, πατέρα και γιο, ξαφνικά να αγνομιάζουν. Δηλαδή μου, να σε πάνε στο νοσοκομείο. Τι είδε, εγώ δεν το ήξερα, δεν είχαν αίματα εδώ, μέσα από την κουκούλα, είχαν αίματα και πάνω έτσι, εγώ λέω τι έγινε, πάνω έτσι. Μα, τίποτα, έκανα ένα απλό, ναι. Ούτε οι σωλήδες είστε. Οπότε αυτή είναι η βασική ικανότηση. Και φυσικά είναι πολλά πράγματα. Όσο πάμε θάλασσα μαθαίνουμε. Και όσο περισσότερο δούμε μπορούμε να μεταδίδουμε αυτές τις δυνάμεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οπότε κρατάμε ένα από τα μόνο σου και δύο μετά ποτέ δεν κάνουμε υπερερισμό. Στο κομμάτι του πρωτοκόλλου του αυτό, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Το ταξίδι στη θάλασσα. Δεν αυτό είναι θέμα αυτοσύνης και πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες. Όλοι. Εννοώ το υποβρύχιο ταξίδι. Αυτό που μπαίνεις μέσα και βουτάς ναι. Και δεν είναι απαραίτητο αυτό, το ψάρι. Α. Η διαδικασία. Ψάρι. Είναι η ευχαρίστηση άλλωστε. Ναι. Αν δεν υπάρχει το ψάρι, δύσκολα να παρεξηγηθεί σε επίπεδα έτσι ώστε να προκληθεί κάποια πίεση. Ναι. Ναι. Γιατί είσαι πιο συνειδητός εκείνη τη στιγμή με το σώμα σου. Ωραία, βλέπεις, απολαμβάνεις και έχεις και συνείδηση. Νιώθεις όπως όταν δεν έχεις όπλο. Ακριβώς. Και κάτι τελευταίο, και οι δυο σας ή και οι τρεις σας, πόσο απαραίτητο θεωρείτε ότι είναι ένας άνθρωπος που βουτάει και ψαρεύει αεραστεχνικά να έχει βγάλει μια σχολή ελεύθερης κατάρτισης? Πιο αναγκαίο δεν γίνεται. Να υποθεί για να ξέρουμε και τα πράγματα. Ναι, πρέπει να ξέρει γιατί πρέπει να ξέρει τι γίνεται στο σώμα σου.
να έχεις αντίληψη τι συμβαίνει στο σώμα σου για να ξέρεις πώς θα το αποφύγεις ή θα το διαχειριστείς. Είναι πολύ σημαντικό. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι πριν κάνουμε ένα διάλειμμα. Κάποιος. Καλησπέρα. Καταρχήν, συγχαρητήρια για την πολύ σημαντική εκδήλωση, σημαντική κυρίως για τους νέους ανθρώπους. Για τον Ρομπέρτο, μου επιτρέπετε τον ελληνικό, και τον Δήμο, θαλασσινός κι εγώ, ψαράς, εδώ και 30-35 χρόνια εμπειρία. Εμπειρία 30-35 χρόνια. Έχω κι εγώ στον κύκλο μου ανθρώπους, που έχουν χαθεί στη θάλασσα, κατασκώντας σε ψαροτούφεκο, ένας κοινωνικός, και τελευταίο το πρόσφατο δυστύχημα, ένας κοινός παρανομαστής ήταν ότι για αυτούς τους ανθρώπους στο ψαροτούφεκο ήταν τρόπος βιοχωρισμού. Θα ήθελα λοιπόν από εσάς, γιατί δεν είδα πάρα πολύ να εστιάζεται πολύ στο ψαροτούφεκο και το πόσο αυτό όταν γίνεται για τέτοιους λόγους βιοπορισμούς αυξάνει την κινδυνότητα. Και Ρομπέρτο, θα ξανά κάνεις όπως είχες τη δήλωση ευθαρσός κατά την άποψή μου, θα δίνονες πάλι ότι ναι, εγώ πουλούσα ψάρια, γιατί κακά τα ψέματα είναι κοινό μυστικό. Πολλοί από τους εκπαιδευτές βιοπορίζονται από την πώληση ψαριών από αλεία. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν το λέω προσπαθώντας να προστατέψω τα συντεχνιακά μου συμφέροντα, σε καμία περίπτωση. Μιλάω πραγματικά για τον κίνδυνο που υπάρχει όταν αυτό το όμορφο ταξίδι που λέτε και εσείς, που όλοι το έχουμε κάνει νέοι, γίνεται μέσω βιοπορισμού και πλέον το να βγάλεις ψάρια, πρέπει να βγάλεις ψάρια όταν πηγαίνεις εκεί στην θάλασσα. Είναι αυτός ο σκοπός. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να ακουστεί από τα δικά σας χείλη και αν πρέπει να γίνεται τελικά. Να σου απαντήσω. Αν πρόσεξες, είμαι σε την ενότητα που αναφέρομαι σε αυτό το πράγμα, λέω διάφορα πράγματα. Λέω ότι ήταν κάποια άλλη εποχή που είχε πάρα πολλά ψάρια και όταν περίσσευε κάποιο ψάρι, ναι, το πουλούσα, γιατί να μην στηρίξω. Εξάλλου, έτσι κι αλλιώς είμαι υπέρμαχος των ποιοτικών μεγάλων ψαριών που ήδη έχουν κάνει κύκλο αναπαραγωγή. Και δεύτερον, από τη στιγμή που δεν παραβίαζα κανόνες της ελεύθερης κατάδυσης, το θέμα αφορά καθαρά την εφορία και κανέναν άλλο. Καταλάβες. Δηλαδή, δεν ήταν η ψάρια. Την εποχή που ψάρευα, που γινόταν αυτό το πράγμα, ήμουνα μόνος που ψάρευα. Θυμάμαι χρόνια, πάρα πολλά χρόνια να ψαρεύω στο Νότιο Βοϊκό, όλο τον χρόνο, το καλοκαίρι να βλέπω ίσως μία, δύο, τρεις, τέσσερα φουσκωτά κάποια στιγμή και το χειμώνα να μην βλέπω ποτέ ούτε ένα. Οπότε, άλλες εποχές, άλλα δεδομένα. Εννοείται ότι για τη σημερινή εποχή το θεωρώ κατακριτέο μόνο όταν αλλιεύονται θυράματα τα οποία είναι πάρα πολύ μικρά και δεν έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους. Μικρά ρουφάκια, μικρά στυράκια, πολλά είδη, τρόποι ψαρέματος ανορθόδοξοι που υπάρχουν, έτσι. Επιτρεπόμενοι, αλλά ανορθόδοξοι όσον αφορά την ηθική. Και το θέμα της ηθικής αυτή τη στιγμή δεν κλονίζει μόνο το ψάρεμα, κλονίζει όλη την ανθρωπότητα. Δηλαδή, ποια είναι η ηθική των πλειοψηφιών των βίντεο που προβάλλουν? Δεν, καμία ηθική. Δηλαδή ο πιτσιρικάς για μένα είναι ακατάλληλα. Δεν θα έπρεπε να τα βλέπει όχι μόνο οι πιτσιρικάδες, κανένας. Τα δικά μου τα βλέπουμε. Τα δικά σου, είπα. Πρόσεξε. Είπα πλειοψηφία, δεν είπα όλα.
αυτό το, για το ψάρεμα, εγώ το ψαροτρόφιμο είναι η πιο επιλεκτική μορφή αλίας. Για μένα, κακώς απαγορεύεται αν μπορεί να το κάνει. Θα έπρεπε ο άλλος, άμα θέλει να πουλήσει το ψάρι του, να το πιάνει με τον πιο επιλεκτικό τρόπο, ξέρει ακριβώς τι θα πιάσει, ξέρει τι μέγεθος θα πιάσει. Για μένα θα πρέπει να επιτρέπεται. Και όποιος θέλει να πληρώνει τον λογάκι και να γίνει ψαράς. Και να το πιάνει το ψάρι με τον ψαροτρόφιμο. Αυτός που είναι ψαράς και πρέπει να πάει να πιάσει τα ψάρια και το νιώθει, δεν θα τα κάνει αυτά που κάνει και ο άλλος που είναι τυχοδιώκτης. Άμα είναι το επάγγελμά σου και πρέπει να το κάνεις κάθε μέρα και... Δεν είναι σωστό αυτό απόλυτα. Ποιο? Αποφύλες. Δεν είναι, δεν λέω ότι λέω κάτι σωστό, λέω την άποψή μου. Γιατί με αυτή τη λογική βάζουμε και μια μπουκάλα για ποιο. Στο εξωτερικό, για μένα, στο εξωτερικό γίνεται και μπουκάλα. Ναι, άμα υπάρχει έλεγχο στην γλίστρα, έχει σημασία, άμα πιαστεί μια στήρα, έχει σημασία, ας πούμε, που λέει ο λόγος, αν θα πιαστεί με μπουκάλα ή χωρίς μπουκάλα, όταν θα βγει άλλος με ένα ψάρι. Έλεγχο και για τα 5 κιλά πλουτόριο. Εκεί υπάρχει όμως το θέμα. Και για τα 5 κιλά πλουτόριο, γιατί μιλάμε για ερασιτεχνική αλία, όχι ερασιτεχνικό ψαροτουφικό. Και κάπως για το ψαροτουφικό είναι μόνο ερασιτεχνικό. Δεν είναι επαγγελματικό. Μα αυτό λέμε. Οπότε μιλάμε ερασιτεχνικό. Για τα 5 κιλά συμφωνείτε. Και συμφωνούμε. Τα οποία είναι και 10 κιλά όταν είναι σε σκάφο. Ναι. Συμφωνούμε για τα 5 κιλά. Και από εκεί πέρα τα πουλάει, όχι εντάξει, το αμαντού. Αλλά για τα 5 ή 10 κιλά συμπαθείτε. Αυτό είναι. Γιατί πιάνει και για να πας και για να δώσεις. Προσωπικά, ξέρεις ότι είμαι επαγγελματίας του λοιπόν της αλίας. Σαν πολιτής ειδών αλίας. Τον Λομπέρτο τον γνωρίζω, έχουμε συνεργαστεί και επαγγελματικά το 1991-92 που ξεκίνησε το μαγαζί. Λοιπόν, και εγώ αυτό που συζητούσαμε τότε και στις εκθέσεις και σε διάφορα τα θέματα και σε διάφορα φόρουμ συναντήσει στην Άθηνα. Κατά τη γνώμη προσωπικά, μια από τι μεγαλύτερε ζημιέ και πιστεύω ότι έχουν πνίξει και κόσμο, αν θε την άποψή μου, ήταν περιοδικά του τύπου. Θα του πω όσο και αν ακούσει η παράξενη, πώ κάποιοι άλλοι συνεργάζονταν με αυτά. Υπόβρυχιο κόσμο, βυθό κτλ. Που τα έχω προλάβει και τα διάβαζα από 1980. Σε αργότερα τα DVD. Με 42 οροφή στα χέρια και 35 συναγλίδε από πίσω στρώμα. Γι' αυτό η δικιά μα γενιά. Αυτό εσεί. Δεν πρέπει να προωθήσετε ότι ακόμα και στο ίντερνετ να μου επιτρέπετε η φωτογραφία να νομιμοποιηθεί ότι είναι παράνομο να δείτε. Να νομιμοποιηθεί ότι είναι παράνομο να δείχνω τα πειράματα. Να δείχνεις τα πειράματα να είναι παράνομο. Όχι τα πειράματα τα νόμιμα. Τα πειράματα όμως όταν θα έχω 10 ροφή και 2 ροφή. Βαγγέλη, συγγνώμη. Οι πράξεις μας, ο τρόπος που γυρίζει τα βίντεο. Δεν μιλάω για τον Ιώτατο. Η πράξη που παρακολουθήσει και η πράξη μας. Η πράξη μας και αυτά και τα λεγόμενά μας κατακρίνουν αυτό το πράγμα. Συμφωνούμε μαζί. Για σας μιλάω σαν δυνατή του χώρου, σαν αρχηγή του χώρου εντός αγωγικών. Να περάσετε και ένα τέτοιο μήνυμα παραπάνω. Το έχουμε εδώ. Περνάμε και έχουμε κάνει πολλές φορές και με πράξεις και με λόγια. Από κάτι, στον αγώνα της Κύπρου που είχαμε πάει με τον Ρομπέρτο, δεν μαθάμε ούτε σαργό στην απονομή. Ξέρω, για πόλου. Έτσι, αυτό ήταν το 2000. Όπως και στους δύο αγώνες στα Πανελλήνια στη Σύρο. Και τελικά, κοινός παρανομαστής των ανθρώπων που χάνονται στην θάλασσα, είδαμε ότι πάνε για βιοπορισμό. Εγώ την πέφτω δεν έχω ακούσει ποτέ ανθρώπους που πάνε πραγματικά για τη διασκέδασή τους και αν θα χτυπήσουν κάποιο ψάρι, να πάρουν κάτι στη θάλασσα. Είναι πολύ λιγότεροι αυτοί, αλλά πλέον, ακόμα και αυτοί που πάνε για την πλάκα τους, επειδή είμαστε τόσοι πολύ ψαροτοπεκάδες σε σχέση με τα προηγούμενα αυτά, είναι και πιο πολλά τα τυχήματα και τα δυστυχήματα. Αναλογικά όμως, παραμένουν λιγότεροι. Κι ας είναι περισσότεροι σε αριθμό οι άνθρωποι που πάνε καθαρά για τη διασκέδασή. Ναι. Όταν όπου μπαίνει το χρήμα, τα μπλέκει τα πράγματα. Νομίζω ότι θα χρειαστεί η δική σας βοήθεια ως άνθρωποι του χώρου να αλλάξει αυτή η αντίληψη. Εγώ έχω κάνει μια την πορεία. Θα ήθελα να πιστεί, επειδή ζούμε πλέον και σε έναν ανάποδο κόσμο, καθώς τα ψάρια όποιος έχουν πρόβλημα βιωσιμότητα, οι θάλασσες έχουν πρόβλημα πολύνσεως, νομίζω ότι καλό θα είναι να ακουστεί ότι η βασικότερη πηγή και αιτία σαφώς είναι ο άνθρωπος, αλλά ακόμα και στις ελληνικές θάλασσες θεωρώ ότι ποσοστιαία είναι πολύ μικρότερη η συμμετοχή των ψαροτουφεκάδων με ελεύθερη κατάδυση
και πολύ μεγαλύτερη των επαγγελματιών ψαράβων. Γνωστές τεχνικές απαγορευμένες. Εντάξει, όλοι έχουν μερίδιο, το μερίδιο ευθύνη. Ο καθένας θα πρέπει να ακουστεί, γιατί δεν θα ήθελα να φύγω από εδώ. Ναι, άλλο πράγμα. Για την αίσθηση ότι από ψαροδιφεκά σας πούμε έχει τσακίσει στο βυθό και εντάξει, ναι. Απλά αυτό που συνήθως που γίνεται με τους ψαροδιφεκάδες που κάνουν αυτό το πράγμα, που κάνουν μαναδική που λέμε, είναι ότι ξεφεύγει η ηθική, είναι όλα στο χρήμα, είναι στο βωμό του χρήματος. Όπου μπαίνει το χρήμα, όχι μόνο στο ψαροδιφεκό, παντού. Τα πράγματα δεν είναι στην καλή κατάσταση. Γιάννη. Και σε άλλες μορφές αλλίας. Δύο γρήγορα πράγματα για να κάνουμε μια διάρκεια και να περάσουμε στην ταινία. Και εγώ ψάχνω πάρα πολλά χρόνια τον Ρομπέρτο, ξέρω ότι το 1991 πάλι ξέρω να ζει, και εγώ το κάνω, πουλα ψάρι για να κάνω καμία περισσότερο. Εγώ τους διαχωρούσε σε δύο δόσεις όσο μετάς που είναι ψάρια, σε αυτό που ό,τι ξέρει, περισσεύει το πουλάει για κάποια διαδικασία και σε αυτό που το κάνει πιτού, δηλαδή πάει να κάνει λεφτά. Θα το πλατιάσω λίγο, το καταλαβαίνω το κύριο εδώ πέρα, ξέρω το όνομά του. Η αλήθεια είναι ότι ο παράκτης του ψάρας του επαγγελματίου, όπως είναι και ο Βαγγέλης, έτσι, έχετε πίεση από ένα στέγη ψαρά που δεν είναι το ψαροδιφεκό. Γιατί πάνε κι άλλοι και μαζί στα καλά, και σκάζουν ψάρια, έτσι, που δεν τους έχουν εκδικεί σε το ψαροδιφεκό. Και αυτός έχει την πίεση και από τον εραστέγη ψαρά που παίζει επαγγελματίας, και το μεγάλο ψάρτη δεν με κρατά. Και αυτό είναι στη μέση. Ναι, ναι. Και έχει και αυτό, κατά δικιά μου άποψη, έχει και πολιτικές προεκτάσεις. Γιατί άμα πάει σε γύση έτσι, το καλύτερο θα ξανά. Μα ήδη θα καλύψει και αυτό το καλύτερο από τα αρχαιότητα. Και δεν πρέπει να γίνει αυτό. Εντάξει, έχει δίκιο σε ένα σαφώ συμφωνώ. Δηλαδή, έχει χτίσει και από του μεγάλου ψαράδε και από τον εαστέγγιο από τα ξεμπερδάκια. Είτε είναι ψαρτοφετά, είτε δεν είναι. Έτσι, δηλαδή, όπω ξέρω πάρα πολλού, που κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά. Το θέμα είναι αυτό, ότι δεν είναι το θέμα. Υπάρχουν αρχέ καθετέ και δεν μπορούν να ασχοληθούν με του άλλου καθετέ. Ξεκινάει αυτό το πρόβλημα. Να μιλάω όμω επειδή και. Επειδή έχουμε τρία λεπτά και έχει ένα λεπτό το ένα, ένα, δύο, τρία. Επειδή η διαφορά είναι όμως με τον παράκτη, με τον αριστερό ή οποιοδήποτε, ότι εγώ αν πάω και κάνω ένα τέτοιο λαφαντιά με τη Δίκη, δεν θα φύγει κανένα. Γιατί κατά την ουσία η σημερινή συνάντηση είναι για την ασφάλεια. Εντάξει. Όταν ξαναδούμε που άλλο πάει για να πουλάει, και πιο βαθιά και πιο βαθιά και πιο βαθιά. Έχουν πάει βαθιά. Αλλά έχει προτάσει πολλέ. Εγώ θα ήθελα να ακουστεί ότι η απιστία και ο λαχταρίτης είναι που δημιουργούν τον κίνδυνο για τη ζωή του. Έτσι, ακριβώς. Πρέπει να κρατάμε τα όρια που έχουμε θέσει για να πούμε. Η απιστία έχει να κάνει με το χρήμα που θέλει να βγάλει για να βιοποριστεί, που μπορεί να βάλει ένα μέτρο και εκεί. Ναι, και ο λαχταρίτης που θέλει να κάνει τη φιγούρα του, να βγάλει τις φωτογραφίες του, που είναι για λάθος λόγο κάνει ψαροδιφεκό. Εγώ θα ήθελα να γυρίσω λίγο αρκετά πίσω. Είναι μια πορεία που είχα για την γνώση των διτών, αν έχει να κάνει όλο αυτό με το... Ενώ σε διτών είναι άλλο πράγμα την υποψία. Στα επίπεδα που έφτασε σήμερα, μόνο αυτοί που πάνε πολύ βαθιά, μετά λέμε πολύ βαθιά κάτω από τα 25 μέτρα, με πολλές επαναληπτικές βουτιές, με πολύ μικρά διαστήματα διάλειμμα στην επιφάνεια, μπορεί να κινδυνεύσουν και αυτοί από την όσο των πιστών, όπως οι ελεύθεροι, αυτόνομοι δείτε. Αλλά συνήθως στα αεραστεχνικά επίπεδα δεν υπάρχει αυτή. Πιάνοντας στα τελευταία σχόλια που αφορούν πλέον τον Ευρώπη στη λογική διαχείριση, θα πρότεινα λοιπόν μια επόμενη ίσως εκδήλωση να βοηθήσουμε και εμείς όσο μπορούμε, όπου θα είναι το θέμα συζήτησης η διαχείριση της θάλασσας και των υποθεμάτων από όλες τις μορφές αλίας. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, όλες τις μορφές αλίας στο νησί. Και εμείς ως ομάδα πρόσφυγες Αθήνας, και εγώ και ο Βαγγέλης που ανήκουμε και κάποιες περιβαλλοντικές οργανώσεις που στεγανόμαστε, θα μπορούσε να στήσουμε μια πολύ ωραία οργάνωση και να γίνει αυτή η κουβέντα λοιπόν ποιος ευθύνεται, πώς και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Καταρχάς ξεκινάμε ότι ευθύνεται και ο νομοθέτης. Γιατί ο νομοθέτης, εμείς έχουμε φτιάξει ένα, με κάτι φίλους μου ένα πίνακα και έχουμε τα όρια που σου λέει ο νομοθέτης και τα ηθικά όρια που έχουμε θέσει εμείς.
το ονομαθέτη στο ροφό, ας πούμε, που λέει 45 εκατοστά, ο ροφός 45 εκατοστά είναι γύρω στα 1.200-1.300 συνήθως. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν είναι πρακτικά. Γενικά όμως μεγαλώνει η ιστορία. Οπότε. Πιθανώς δεν έχει αναπαραχθεί καν. Εμείς θέλουμε να πιάσουμε ένα ψάρι που έχει κάνει τουλάχιστον ένα κύκλο αναπαραγωγής. Αυτό λοιπόν, κάποια τέτοια πράγματα. Εμείς σας λέω ξανά ότι μέσα από την ομάδα βιώσιμης αλίας έχουμε ανεβάσει το ελάχιστο μέγεθος ψαριών που αλλιεύουμε. Ακόμα και πάνω από αυτά που ορίζει η νομοθεσία. Θα ήταν λοιπόν μια πολύ καλή ιδέα ίσως. Να γίνει μια μεγάλη κουβέντα γύρω από αυτό. Αφορά και την επαγγελματική αλλά και την εραστική αλία. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλούς εραστήνες και επαγγελματίες στο ρίσκο. Λοιπόν, εγώ σαν μαμά και όχι σαν αλιέας, το καλύτερο είναι ότι το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να λογαριάζεται ως παράνομο ή μη νόμιμο σε ένα κράτο που βρέθηκε τόσο πιο από τη θάλασσα είναι ότι ποτέ κανένας δεν πρέπει να μπαίνει στο νερό μόνος του. Αυτό κρατάω. Σαν τον πρώτο κανόνα, έχουμε 5 λεπτά διάλειμμα, έξω έχει πάρα πολλά πράγματα από τους οποίους του πάτε πείτε. Έχουμε την τιμή να έχουμε τον κύριο Χαρίτο εδώ, θα δούμε ταινία και μετά θα δεχτείτε κάποιες ερωτήσεις.